984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Αστάθεια για σήμερα με ανοιχτό το ενδεχόμενο εκδήλωσης βροχών, ζέστη το Σαββατοκύριακο και μεταφορά αφρικανικής σκόνης το Σαββατοκύριακο στα δεδομένα του καιρού στην Κρήτη, σύμφωνα με το μετεωρολόγο Μανώλη Λέκα. Ενημερωτικές συναντήσεις με θέμα την ίδια ώρα τα μέτρα πρόληψης και αποτροπής των δασικών πυρκαγιών διοργανώνει στους Δήμους η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με την συμμετοχή της τοπικής αστυνομίας, της Διεύθυνσης Δασών Ηρακλείου αλλά και τη συνεργασία των δημοτικών αρχών για την αποφυγή φωτιάς. Βουτιά από ύψος 10 μέτρων για τουρίστρια που έκανε πεζοπορία σε φαρέγγι στην Αγία Ρουμέλη χθες. Η 60χρονη υπέκυψε τελικά στα τραύματά της. Η γυναίκα φέρεται να έχασε την ισορροπία της και να έπεσε στο κενό. Σε 4 συλλήψεις Ρωμά προχώρησε η αστυνομία για την υπόθεση που είχε συγκλονίσει την Κρήτη με το θάνατο 89χρονης μετά από ληστείες στις αρχές Φεβρουαρίου. Οι αρχές ερευνούν με προσοχή την υπόθεση και εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους. Σε συμβολική κατάληψη του Δημαρχείου Φεστού προχώρησαν σήμερα το πρωί καταστηματάρχες και κάτοικοι από τον Κόκκινο Πύργο και του Καλαμάκη. Διαμαρτυρήθηκαν για την καταγραφή των καταστημάτων τους από το λιμενικό σώμα και ζήτησαν πάγωμα των πρωτοκόλων κατεδάφισης από την κτηματική υπηρεσία, μη επιβολή προστήμων από το λιμενερχείο και επανακαθορισμό της γραμμής του Αιγιαλού. Το έργο του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο Μεσαρά παραδίδει αύριο ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Σπύρτζης. Θα παραδοθεί συγκεκριμένο ο βασικός οδικός άξονας και τα σύνοδα έργα όπως η Κόμβη Γέργερης, Αγίας Βαρβάρας και ορισμένοι παράπλευροι δρόμοι θα είναι έτοιμοι το Αύγουστο. Στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης το Σάββατο 18 Μαΐου στις 7.30 η ανοιχτή πολιτική ομιλία της Φόφης Γεννηματά, Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής εν ώψη των εκλογών. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας, θα μιλήσει σε συγκέντρωση που διοργανώνει η Τοπική Επιτροπή Ηρακλείου του Κόμματος σήμερα Παρασκευή 17 του Μάη στις 8.30 στο Ηράκλειο στο Μεϊντάνι. Θα χαιρετήσουν οι υποψήφοι Ευρωβουλευτής Σάββας Βασιλιάδης και Σεμίνα Διγενή, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Κρήτης με τη Λαϊκή Συσπήρωση Μανώλης Συντιχάκης και ο υποψήφιος Δήμαρχος Ηρακλείου με τη Λαϊκή Συσπήρωση Δημήτρης Βρύσαλης. Την Κυριακή 19 Μαΐου στο Παλιό Λιμάνι Χανίων θα διεξαχθεί η ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Παραμένουμε κυρίες και κύριοι στην προεκλογική περίοδο, αυτή την φορά με τα δεδομένα τα οποία έχουμε από τον Δήμο Σιτίας, καθώς στο πλαίσιο του Δελτίου θα φιλοξενηθούν όλοι οι υποψήφοι δήμαρχοι για το Δήμο Σιτίας. Καλωσορίζω ευθύς αμέσως τον κύριο Γιώργο Ζερβάκη. Καλό σας μεσημέρι από τον 984. Χαίρετε, χαίρομαι που σας ακούω άλλη μια φορά. Και εγώ κύριε Ζερβάκη, θα είσαστε υποψήφιος δήμαρχος με το συνδυασμό Σιτία ενώνουμε δυνάμεις, έτσι? Σωστά. Λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο διεκδικείτε και για ποιο λόγο το διεκδικείτε για το Δήμο Σιτίας? Κοιτάξτε να δείτε, διεκδικούμε το καλύτερο μέλλον. Διεκδικούμε να βγούμε από την απομόνωση, διεκδικούμε να εγγραφούμε κι εμείς κάποια στιγμή στους τουριστικούς χάρτες. Διεκδικούμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής, διεκδικούμε μια καλύτερη καθημερινότητα, διεκδικούμε μια αναβάθμιση των ποιοτικών μας προϊόντων, διεκδικούμε να μας μάθουν και εκτός από τα σύνορα, τα στενά σύνορα και τα πλαίσια της Κρήτης, διεκδικούμε πολλά. Ούτως ή άλλως στη Σιτία την ξέρουν και εκτός από τα στενά όρια της Κρήτης και με τα αγροτικά της τα προϊόντα, εκτός από τις ομορφιές του τόπου που ούτως ή άλλως διαθέτεται και είναι ένα δώρο Θεού, κύριε Ζερβάκη, και το ξέρετε. Δεν κάνει να ξεχνάμε τις προσπάθειες που έχουν γίνει μέσα από τους συνεταιρισμούς, μέσα από τις ομάδες παραγωγών, όταν μιλάμε και για τα τοπικά, τα ντόπια προϊόντα, και αυτοί πραγματικά την σειρά που έχουν στις αγορές τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού. Φαντάζομαι μιλάτε για περαιτέρω ενίσχυση όταν μιλάτε για διεκδίκηση, γιατί ήδη πράγματα έχουν γίνει. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε, αλλά ξέρετε ότι διανύουμε ήδη την περίοδο του καλοκαιριού και μια μεγάλη ποσότητα από την περσινή παραγωγή του ελαιολάδου, παρόλο που ήταν και λιγοστή, έχει μια πουλική. Καταλαβαίνετε ότι σε ένα Δήμο ο οποίος δεν διεκδικεί ιδιαίτερες περγαμηνές τουριστικές, το κύριο εισόδημα προς το παρόν είναι
από τον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα. Θεωρούμε λοιπόν ότι σε αυτό πρέπει να γίνουν πολύ σημαντικά βήματα ακόμη, γιατί τα έχει ανάγκη ο τόπος. Κρίνεται δηλαδή ότι ούτως ή άλλως υπάρχουν αρκετές προκλήσεις, θέλετε να πείτε, ακόμα μπροστά για το Δήμο της Ιτίας, έτσι. Ασφαλώς. Και με πολλές προοπτικές ανάπτυξης, από την άλλη, θα σας έλεγε κάποιος. Αμα αυτό, επειδή διακρίνουμε και βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές προοπτικές ανάπτυξης, γι' αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν τα βήματα εκείνα για να δώσουν την επιπλέον όθηση σε όλο το Δήμο. Έχει ανάγκη από πάρα πολλά πράγματα ο Δήμος Ιτίας. Θα σας πω μόνο το ότι προχθές δόθηκε ένα κομμάτι οδικού δικτύου νέου, τέλος πάντων τα 4 χιλιόμετρα αυτά που είναι στην περιβόητη γέφυρα του Χαμεζίου. Θεωρούμε ότι είχε αυτή εντελώς η προσπελασιμότητα προς το τόπο μας. Ένα κομμάτι που. Αν έχετε την καλοσύνη λίγο να μην μετακινήσετε για να μην σας χάνουμε, γιατί δεν θα ακούει καλά ο κόσμος αυτό το οποίο λέτε. Είμαι σταθερά, δεν έχω μετακινηθεί καθόλου. Ναι, κάτι δεν πήγε καλά. Ναι, με συγχωρείτε. Διεκδικείτε λοιπόν το καλύτερο δυνατόν, ακόμα και για την προσβασιμότητα στη Σιτία. Ακριβώς. Είναι ένα κομμάτι, το έχουμε πει και άλλη φορά, το ξέρετε και εσείς, το ξέρει ο κόσμος, ότι δυστυχώς έχουμε το χειρότερο οδικό δίκτυο, εθνικό δίκτυο πανελλαδικά. Και δυστυχώς οι σχεδιασμοί καινούργοι που έχουν δημοσιοποιηθεί μας αφήνουν πάλι εκτός του συγκεκριμένου σχεδιασμού του χάρτη του ειδικού δικτύου της Κρήτης. Είναι κάτι το οποίο ναι, μπορεί να μην είναι αρμοδιότητα του Δήμου Σιτίας, αλλά είναι υποχρέωσή μας όλων να το διεκδικήσουμε όπως μπορούμε. Η αλήθεια είναι ότι. Και διεκδικούμε το αυτονόητο, θεωρώ. Διεκδικούμε την ισοτιμία, την ισονομία και το συγκριτισμό. Σωστά το λέτε έτσι, και ξέρετε ότι το γεωγραφικό ανάγλυφο είναι ούτως ή άλλως το πιο δύσκολο ως φαίνεται στην Κρήτη, ξεκινώντας εκεί από τον Άγιο Νικόλαο και φτάνοντας μέχρι τη Σιτία. Και ποιος δεν το ξέρει αυτό? Ναι, υπάρχει το ίδιο ανάγλυφο, σας διαβεβαιώ ότι υπάρχει και σε άλλα μέρη της Ελλάδος και έχει τακτοποιηθεί. Αν πάμε, ας πούμε, στη διαδρομή Μέτσοβο, αν πάμε στη διαδρομή σε άλλες αντίστοιχες διαδρομές, οι οποίες και εκεί το ανάγλυφο ήταν εμπόδιο, αλλά παρά τα αυτά, το εμπόδιο δεν είναι αυτό ικανό για να τους κρατήσει να μην κάνουν σύγχρονους και ασφαλείς όδρο. Πάντως είναι τίμιο αυτό που λέτε από τη δική σας την πλευρά, ότι μπορεί ο Δήμος να μην έχει την αρμοδιότητα, αλλά ο Δήμος θα μπορούσε να είναι αυτός ο οποίος μπροστάρεις, θα μπορεί να διεκδικεί και να πιέζει διεκδικώντας για όλο περισσότερα πράγματα, έτσι. Τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι. Είμαστε υποχρεωμένοι εμείς από οποιαδήποτε θέση αν είμαστε κοινά, έτσι να εμπνεύσουμε τον κόσμο να καταλάβει ότι αυτό που διεκδικούμε δεν είναι διεκδίκηση προσωπική, είναι μια διεκδίκηση η οποία έχει να κάνει με την καθημερινότητα όλων μας. Είμαστε υποχρεωμένοι αυτό το πράγμα να το δώσουμε στον κόσμο να το καταλάβει. Από τη μια μιλάτε για την ισονομία, μιλάτε για την ισόρροπη ανάπτυξη, μιλάτε για αυτό, για το συγκρατισμό, για αυτά τα οποία δικαιούται από τη δική της την πλευρά η περιοχή της Σιτίας, ο κάθε δημότης της Σιτίας, με τις πολύ μεγάλες τις προκλήσεις και τις ανισότητες που υπάρχουν. Προσβασιμότητα το ένα, το οδικό δίκτυο τουλάχιστον από την μία πλευρά, λιμάνι, αεροδρόμιο επίσης, είναι θέματα τα οποία χρήζουν παραπάνω κουβέντα ενδεχόμενα, κύριε Ζερβάκη. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, είναι συνδυασμός, ξέρετε. Δηλαδή, οι συνδυασμένες μεταφορές είναι κάτι το οποίο λέγεται παγκοσμίως. Δηλαδή, το αεροδρόμιο μας και το λιμάνι μας, καταλαβαίνετε ότι για να μπορέσουν να διεκδικήσουν κάποια επιπλέον ωφελήματα για τον τόπο και κάποια επιπλέον πλεονεκτήματα, πρέπει να υπάρχει μια συνδυασμένη μεταφορά. Να συνδέονται με ένα ασφαλές οδικό δίκτυο. Είναι δύσκολο ένα αεροδρόμιο να λειτουργήσει μόνο του. Το ξέρετε αυτό το πράγμα, δεν είναι δικιά μου σοφιστία, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε παγκοσμίως. Όπου υπάρχουν αεροδρόμια, η σύνδεση είναι με ασφαλείς και γρήγορους σύντομους δρόμους. Θεωρούμε ότι, δηλαδή, είναι προτεραιότητα για μας αυτό το πράγμα. Πρέπει να το καταλάβουν όλοι ότι όσες προσπάθειες και γίνουν, όσο και αν κατευθυνθούμε σε οτιδήποτε άλλο, αν δεν υπάρχει ένα ασφαλές οδικό δίκτυο το οποίο θα μειώσει κοστολόγια, θα δημιουργήσει συνθήκες σιγουριάς, ασφάλειας, ανάπτυξης, δεν μπορούμε να μιλάμε για κάποια άλλα πράγματα. Και είναι κρίμα, είναι τη 2019, την ώρα που
πας μπροστά, ο βηματισμός σου σε οδηγεί εκ των πραγμάτων μπροστά. Εσύ να μην έχεις τα αυτονόητα και αντί να μιλήσεις για τον πολιτισμό, για το έτος ερωτόκριτου, να μιλήσεις για την ιστορία, να μιλήσεις για όλα τα υπόλοιπα ως πλεονεκτήματα που διαθέτει η περιοχή, να μιλάς ακόμα για τα αυτονόητα, κύριε Ζερβάκη. Ακριβώς. Κοιτάξτε, να δείτε, εσείς το ξέρετε και το ξέρουν και όλοι τουλάχιστον στην Κρήτη, ότι η Σιτία έχει και ιδιαίτερο πολιτισμό, και ιδιαίτερη κουλτούρα, και ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Έχει φυσικό κάλος. Έχουμε το Βάι, έχουμε αρχαιολογικούς τόπους, έχουμε φυσιολογικές διαδρομές. Έτσι, πραγματικά είναι ένας ευλογημένος τόπος. Ειλικρινά το λέω. Το ζούμε και το βιώνουμε όλοι όσοι είμαστε εδώ πέρα. Το αίσθημα όμως αυτό της απομόνωσης, της αδικίας και του παραγωνισμού, να είστε σίγουροι ότι θα το εισπράξετε με όποιο κάτοικο και αν μιλήσετε εσείς, τι αυτό θα εισπράξετε. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο το βλέπουμε όλοι μας. Τέτοια τύχη δεν την αξίζω. Τώρα έτσι όπως λέγεται και ως παράπονο και ως πικρά πραγματικά, ακούγεται περίεργα αυτό που λέτε, ότι είναι κάτι το οποίο δεν αξίζουμε αυτή την αδικία. Ακριβώς. Διότι θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε και εμείς ισότιμοι, να αντιμετωπιζόμαστε ισότιμα. Έτσι, έχουμε όλες τις περγαμηνές να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τον τόπο τούτο, να βγούμε λίγο από την απομόνωση, όπως σας είπα, να ανεβάσουμε λίγο το βιωτικό μας επίπεδο. Περνούμε μια δύσκολη περίοδο όλη η οικονομική. Από τη στιγμή που έχουμε όμως δυνατότητες κάποιο επιπλέον πρόσοδου, κάποιο επιπλέον πλούτου, έτσι, γιατί να μην μπορούμε μόνοι μας να το αναπτύξουμε και να υπάρχει δυναμική της μιας ενδογενούς ανάπτυξης στον τόπο και να υπάρχουν προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις επεμβάσεις, τις παρεμβάσεις της πολιτείας και τα οποία να μπαίνουν εμπόδιο. Θεωρούμε ότι επικουρικά πρέπει να λειτουργεί η πολιτεία σε εμάς, όχι να βρίσκουμε τέτοιου είδους εμπόδια και... Μία κουβέντα προς τους συμπολίτες σας, τους συνδημότες σας αυτή την ώρα. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Ζερβάκη. Η πρότασή μου στους συνδημότες μας είναι, θεωρώ, πολύ εύκολη. Έχουμε ένα πλεονέκτημα σαν μικρή κοινωνία. Γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Γνωρίζει ο καθένας και την πορεία του καθένας στα κοινά, γνωρίζει και την πορεία του την επαγγελματική. Γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να πω τίποτα ιδιαίτερο. Οπότε, όπως ξεκινήσαμε μια καλή προεκλογική περίοδο στη Σιτία, χωρίς εντάσεις, χωρίς αντιπαλότητες, χωρίς να ανεβάσουμε τους τόνους, θεωρώ ότι έτσι πρέπει να πάει και η επόμενη εβδομάδα και ο καθένας με τα τεκμήρια που θεωρεί ότι πρέπει να προτάξει να πάει στις εκλογές της 26 Μαΐου. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα, κύριε Ζερβάκη. Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Παραμένουμε στην περιοχή της Σιτίας, στο Δήμο της Σιτίας, καλωσορίζοντας για την συνέχεια τον υποψήφιο δήμαρχο, κύριο Σίμω Σιμεωνίδη, επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης. Κύριε Σιμεωνίδη, καλό μεσημέρι από τον 984. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Λοιπόν, ακούμε πολλά το τελευταίο διάστημα. Ο κάθε υποψήφιος από τη δική του την πλευρά με το δικό του το πρόγραμμα αναφορικά με την περιοχή που θέτει η υποψηφιότητα. Ποια είναι η δική σας η ματιά, η δική σας η σκέψη, η πολιτική για το Δήμο Σιτίας? Αυτό που θέλω να πω καταρχάς είναι ότι ο κόσμος νομίζω έχει μια πείρα, ειδικά οι παλαιότεροι, σε αυτά τα διλήμματα που ούτως ή άλλως μπαίνουν, και αυτό συμβαίνει και στην κεντρική πολιτική σκηνή, με διλήμματα της τελευταίας στιγμής που συνήθως εμείς τουλάχιστον λέμε ότι χρησιμοποιούνται από την πλειοψηφία των υποψηφίων κυρίως για να θολώσουν τα νερά ή να δημιουργήσουν τέλος πάντων μια θολούρα που να δυσκολεύει να δούμε ποιο είναι το κριτήριο ψήφου, ποιο είναι το πραγματικό δίλημα που αφορά το λαό, γιατί εμείς αυτόν απευθυνόμαστε, δεν απευθυνόμαστε σε όλους. Άρα με αυτή την έννοια θέλω να πω ότι και για τη Σιτία, βάζοντας κι εγώ ένα δίλημα της τελευταίας εβδομάδας έτσι μπροστά στις εκλογές, λέμε ότι ένας κόσμος πρέπει να σκεφτεί με βάση την εμπειρία του, με βάση τις ανάγκες του, τι τον συμφέρει, να το πω και απλά, την επόμενη μέρα από τις 27 Μάη και στη συνέχεια, τι τον συμφέρει, τι συσχετισμούς πρέπει να βάλει και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Σιτίας, αλλά και στην Περιφέρεια και στην Ευρωβουλή και όταν έρθουν και βουλευτικές. Εξηγήστε και το τώρα λέμε αυτό. Ότι τον συμφέρει. Δεν σας άκουσα, με συγχωρείτε. Εξηγήστε το λέω τώρα αυτό. Ναι, και εγώ λέω, και εμείς λέμε ότι του συμφέρει ένα Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο θα είναι πολύ περισσότεροι οι αγωνιστές,
αυτοί που θα διεκδικούν για τα λαϊκά συμφέροντα, για τις λαϊκές ανάγκες, που δεν θα τους ενδιαφέρει, να το πω και αλλιώς, να διαχειριστούν έναν ρεαλισμό όπως κάνουν οι υπόλοιποι, ο οποίος στο όνομα της ανάπτυξης θα φορτώσει νέα βάρη στο λαό μας και εδώ στη Σιτία. Να γεμίσει λοιπόν με ανθρώπους οι οποίοι έχουν δώσει δείγματα γραφής, και αυτό είναι οι κομμουνιστές και οι συνεργαζόμενοι τους, από τις απεργίες, από την απλήρωτη δουλειά, από τα έργα υποδομής που απαιτούν και έχουν ανάγκη ο λαός μας, από τους αγρότες που διεκδίκησαν στη Σιτία συγκεκριμένα διασφάλιση της παραγωγής τους, μια εγγυημένη τιμή, κάπως να μπορούν να προστατεύσουν την αγροτική παραγωγή συνολικά και ειδικά το ελαιόλαδο που είναι χρυσός για την περιοχή. Mm-hmm. Από την απληρωσιά σε χώρους δουλειάς και εργοστάσια που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Ήμασταν εκεί εμείς. Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε, και εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο προσπαθούσαμε να βάζουμε τέτοια ζητήματα. Σε σχέση με τα έργα υποδομής, η Λαϊκή Συσπήρωση, από όταν ήμουν εγώ από το 2011 ξανά Δημοτικό Σύμβουλο, την πρώτη θητεία δηλαδή, και μετά στη συνέχεια η προηγούμενη εκπρόσωπός μας η Σταυρούλα η Καράμπελα, βάζαμε συνέχεια όταν ερχόταν το εθνικό πρόγραμμα ζήτημα και καταψηφίζαμε, διότι δεν μπαίναν και δεν μπαίνουν ως πρώτη προτεραιότητα σε έργα που έχουν να κάνουν αντιπλημμυρική, αντιπυρική, αντισυσμική θωράκιση και του Δήμου μας. Στο βαθμό βέβαια που έχει την ευθύνη, αλλά πρέπει να διεκδικεί, να αγωνίζεται. Άρα με αυτή την έννοια λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, το δίλημα είναι αν θέλουμε αυτή η φωνή να ενισχυθεί για να μπορεί με καλύτερους όρους ο λαός να παλέψει και να βάλει αυτά ακριβώς τα αιτήματα μπροστά και να τα διεκδικήσει και να τα φέρει εις πέρα. Γιατί γίνεται, είναι εφικτό. Mm-hmm. Αλλά με την ενιαία πολιτική, όπως λέτε, μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας, Ευρωβουλής και αντίστροφα, έτσι όπως εσείς από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος το κρίνετε. Γιατί το λέμε αυτό όμως, ακριβώς. Γιατί να σας πω ένα παράδειγμα για τα αντιπλημμυρικά, για παράδειγμα, έργα που η Κρήτη τώρα. Το χρονικό διάστημα που πέρασε έχει πολύ, πώς να το πω, δυστυχώς έχει κακές μνήμες βέβαια και πρόσφατες. Πλήγει και όλη η Κρήτη. Γιατί δεν είναι προτεραιότητα αυτά τα έργα, γιατί δεν γίνονται, τα πρώτα πράγματα που μπορεί να γίνουν θα ήταν, να το πούμε έτσι απλά. Δεν είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι προσεγγίζει τέτοιου είδους έργα με τη λογική του κόστους ωφέλους. Δηλαδή με τη λογική πώς μπορούμε να βγάλουμε εμείς από αυτό το έργο, πώς θα βγάλουμε και άλλα κέρδη. Τα πάντα είναι εμπόρευμα, να το πω κι αλλιώς στην ξύλινη γλώσσα μας, στον καπιταλισμό, αλλά έτσι είναι. Στον καπιταλισμό, όταν τα πράγματα εμπορεύονται, είναι λογικό και η ανθρώπινη ζωή πολλές φορές να μπαίνει σε αυτό το ζύγι. Άρα με αυτή την έννοια εμείς λέμε, να γιατί λοιπόν, ακόμα κι αν δεν συμφωνεί κάποιος μαζί μας σε όλα, έχει τις επιφυλάξεις του, θεωρούμε ότι θα βγει ωφελημένος και κερδισμένος με το να ενισχύσει μια φωνή που αμφισβητεί, που δεν συμφωνεί. Αυτό θα δυσκολέψει και τους άλλους να υλοποιήσουν μια δεδομένα αντιλαϊκή πολιτική. Αυτό δεν είναι ένα όφελος να δυσκολέψει μια δεδομένα αντιλαϊκή πολιτική που εμείς λέμε ότι ακολουθιέται τόσα χρόνια και δεν φαίνεται ότι θα αλλάξει, πώς να το πω, με την εναλλαγή σε κυβερνήσεις, με την εναλλαγή σε δημοτικούς άρχοντες, συγκεκριμένα και για το Δήμο, οι οποίοι δεν αμφισβητούν αυτή την κύρια γραμμή, αυτή την κύρια πολιτική. Άρα, με αυτή την έννοια, ναι, είναι μια λεπτή, είναι μια κόκκινη γραμμή που ενώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση, την περιφέρεια και τους Δήμους, και πρέπει όπου μπορεί ο λαός να τα ταράζει τα νερά για να μην μπορούν εύκολα να εφαρμόζουν, και βέβαια δεν είναι μόνο να μην εφαρμόζουν, είναι και να διεκδικούμε. Mm-hmm. Με δεδομένο... Ναι, γιατί το λέω αυτό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Παρακαλώ. Όπου έχει η Λαϊκή Συσπήρωση, όπου έχει, γιατί λένε καμιά φορά τα λόγια. Εμείς ευτυχώς δεν έχουμε μόνο λόγια, έχουμε και πράξεις. Και πάντα θα είναι έτσι για το κουκουέ. Στο Δήμο Πάτρας, ο τρίτος μεγαλύτερος δήμος της Ελλάδος. Στην πράξη οι κομμουνιστές απέδειξαν γιατί είναι απαραίτητοι για το λαό να είναι οι σχετισμοί υπέρ τους. Γιατί βγαίνει κερδισμένος και ωφελημένος ο λαός αν είναι ενισχυμένοι οι κομμουνιστές, και όλος ο λαός συνολικά βγαίνει ενισχυμένος από μια τέτοια εξέλιξη. Έχει όφελος και νομίζω ότι αυτό ο λαός το βλέπει, έχει την πείρα και θα το κάνει πράξη. Ας το κάνει και την τελευταία εβδομάδα να σκεφτεί τι το συμφέρει, όπως είπα και στην αρχή, στο δίλημα που εμείς βάζουμε. Μάλιστα. Με δεδομένη την πολιτική σας την κατεύθυνση, έτσι όπως οριοθετείται και ακούστηκε από εσάς, αλλά από την άλλη σε μια περιοχή με ένα γεωγραφικό ανάγλυφο, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο ούτως ή άλλως, θέσατε κάποιες πρώτες προτεραιότητες, που είναι τα έργα αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής και αντισυσμικής προστασίας, και αυτό το κρατώ. Προχωρώντας λίγο παρακάτω, πώς ιεραρχείτε τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, κύριε Σημεωνίδη? Θα σας πω,
επειδή βάλατε το ανάγλυφο και την περιοχή που βρισκόμαστε, πράγματι είναι απομακρυσμένη και δύσκολα προσβάσιμη η Σιτία και από την υπόλοιπη Κρήτη, αλλά και συνολικά από την, σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να μπουν προτεραιότητα έργα και, που βάζουν μπροστά τις λαϊκές ανάγκες, γιατί δεν έχεις εύκολα πρόσβαση, να το πω και έτσι, σε κοντινά σημεία για να βρεις την υγειά σου, για να μπορείς να έχεις, πώς να το πω, με αξιοπρέπεια πέρα από την υγεία και σε άλλες υποδομές μία πρόσβαση ή και μία γρήγορη πρόσβαση σε μία εκτακτική κατάσταση ή σε οτιδήποτε. Γι' αυτό ακριβώς ο λόγος και βέβαια να το πούμε και αλλιώς και για να μπορούν και οι επισκέπτες να μπορούν να μην είναι ένα, πώς να το πω, ένα βάσανο να επισκεφτούν την πόλη μας, την περιοχή μας. Θέλει και αυτό να είναι προφανώς να πρέπει να διευκολυνθεί. Ο επισκέπτης είναι ντόπιος είτε είναι ξένος, γι' αυτό το λόγο. Με αυτή την είναι προτεραιότητα, πέρα λοιπόν από αυτά τα τρία που είπαμε και πριν, τα έργα δηλαδή και του. Βέβαια αυτό είναι μια φιλοσοφία συνολικά, πώς λες και προσεγγίζεις και καλείς τον κόσμο να δει τις δικές του ανάγκες, να τις βάλει μπροστά. Mm-hmm. Ένα επίσης βασικό είναι ότι πρέπει να ελαφρύνεις την τσέπη του, του κόσμου, του πολίτου κόσμου. Και να το πω και ίδιος, να τα βρεις από αυτούς που τα έχουν. Να δώσεις, να κατευθύνεις μια τέτοια πολιτική, άρα δημοτικά τέλη. Σε μια κατεύθυνση που λέει τώρα ο Κλισθένης ότι πρέπει να ενισχυθεί η τοπική φορολογία, ότι πρέπει οι Δήμοι να είναι αυτά και πρέπει να αντισταθούμε. Πρέπει να διεκδικήσουμε χρηματοδότηση δηλαδή από το κεντρικό κράτος για να μην φορτώσουμε νέα βάρη, νέους φόρους στο λαό και τη Σιτία συγκεκριμένα. Τι λένε λοιπόν την απαρεπιπτόντω και οι υπόλοιποι συνυποψήφοι γι' αυτό. Αυτοί συμφωνούν με αυτό το θεσμικό πλαίσιο. Οι ίδιοι μάλιστα λένε ότι το ένφια καλό είναι να μπει. Εμείς λέμε να καταργηθεί ο ένφια και να διεκδικήσουμε. Λένε να μπουν, να μπαίνει χρηματοδότηση του ένφια στους Δήμους, για να ολοκληρώσω, γιατί είμαι και εγώ λίγο. Και αντίστοιχα, βέβαια, να διεκδικήσεις κρατική χρηματοδότηση επαρκής για να μπορείς να καλύψεις λαϊκές ανάγκες. Και βέβαια να ελαφρύνεις την τσέπη των δημοτών. Γιατί εδώ, παρόλο που μπαίνουμε, όπως λένε και αυτοί, στην ανάπτυξη, δεν είμαστε στην ίδια φάση μας το 2013, το 2014, δεν διαφωνώ. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι ο κόσμος δεν περνάει δύσκολα. Και μάλιστα, όχι απλά περνάει δύσκολα, είναι οικογένειες ολόκληρες ζορίζουν, τα βγάλουν πέρα. Να ζεσταθούν, γιατί ακόμα και εδώ έχεις τέτοια προβλήματα. Επειδή δεν έχεις, έχουμε καλοκαίρι, αλλά επειδή ακριβώς δεν έχεις τις υποδομές, επειδή θεωρείς ότι εδώ δεν κάνει κρύο, έχεις δυσκολίες στα χτίρια, στις βροχές τις έντονες. Κατανοητά. Έχεις δυσκολίες. Όλα αυτά που αναφέρετε. Κύριε Σημεωνίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό σας μεσημέρι από τον 984. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με την Λαϊκή Συσπήρωση στο Δήμο Σιτίας, ο κύριος Σημεωνίδης. Κυρίες και κύριοι, τον οποίο ακούσατε, είμαστε στα 28 λεπτά μετά τις 2. 984. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την προεκλογική επικαιρότητα. Είμαστε στο Δήμο Σιτίας, συνομιλούμε με τους υποψηφίους για το πρόγραμμα του καθενός και, κυρίες και κύριοι, αυτά που ο καθένας προασπίζεται αυτή την ώρα. Θα καλωσορίσω στο πλαίσιο του δελτίου τον κύριο Νίκο Καραμανουλάκη. Είναι ο επικεφαλής του συνδυασμού «Μαζί στο αύριο». Καλό σας μεσημέρι από τον 984. Καλό μεσημέρι και από μένα. Γεια σας και στους ακροατές που μας ακούν. Να φανταστώ ότι «Μαζί στο αύριο» συμβολίζει κάτι διαφορετικό και είναι το μήνυμα το οποίο θέλετε να περάσετε, κύριε Καραμανολάκη. Το μήνυμα είναι ολόκληρο το λογότυπο που μας λέει ότι πρέπει να αφήσουμε το χθες και να προχωρήσουμε στο αύριο. Το χθες είναι, εκπροσωπείται μάλλον από ανθρώπους οι οποίοι έχουν, αν θέλετε, ένα παλαιοκομματικό χαρακτήρα. Ανθρώπους οι οποίοι με αιμονή την συνεχή επανεκλογή τους, με ένα σφιχτό εναγκαλισμό στην καρέκλα. Το χθες που σημαίνει ότι δεν οικοκυρεύουμε το Δήμο, αλλά βάζουμε σε προεκλογική τροχιά και σε περιπέτεια, αν θέλετε, τον τόπο μας, διότι πρέπει να ξέρετε ότι αυτοί οι άνθρωποι του χθες έχουν αιμονή με την επανεκλογή τους, που σημαίνει ότι εγκαταλείπουν το πόστο τους και αυτό έχει απίστευτες συνέπειες όσον αφορά το αναπτυξιακό χαρακτήρα του Δήμου. Δηλαδή
χάνονται χρηματοδοτικά προγράμματα, δεν υλοποιούν το τεχνικό πρόγραμμα που εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο ετησίως, δηλαδή δεν υπηρετώ τον πολίτη καθ' όλη τη διάρκεια της αιτίας μου. Οι άνθρωποι του χτες τον υπηρετούν μόνο προεκλογικά και βλέπετε τώρα ένα αναβρασμό, μια απίστευτη υπερκινητικότητα όλου του μηχανισμού του Δήμου, που θα δείξει τι στους πολίτες, έτσι θα δείξει μια εικονική πραγματικότητα ότι εμείς μπορούμε, αλλά δεν μπόρεσαν ούτε 5, ούτε 9, ούτε 19 χρόνια. Και αυτή η ιστορία προεκλογικά να κινητοποιούν και να ξανανάβουν τη μηχανή που είχαν σβήσει, αυτό εμείς το λέμε χθες. Εμείς θέλουμε ανθρώπους του αύριο, ανθρώπους οι οποίοι να υπηρετούν καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους, την Δημοτική Αρχή, το Δήμο και τους πολίτες, οι οποίοι να μην έχουν μονές με την επανεκλογή τους, αλλά να τους κινητοποιεί μονάχα η αγάπη για τον τόπο. Και αυτό σημαίνει ότι θα υπαγρυπνούν και όταν τα χρηματοδοτικά προγράμματα, τα οποία είναι το κλειδί της ανάπτυξης, mm-hmm. διότι δεν υπάρχουν πια χρηματοδοτήσεις από τις κυβερνήσεις κλπ, να είναι σε επαγρύπνηση, ώστε να μην χάνουμε τόσα χρήματα, τα οποία είναι, ξαναλέω, το κλειδί της ανάπτυξης. Κύριε Καραμανουλάκη, ποιες είναι οι προκλήσεις μετά τα όσα αναφέρατε, και θέλω να το συνεχίσετε, να το πάτε δύο βήματα παρακάτω. Ποιες είναι οι προκλήσεις για τη Σιτία αυτή την ώρα, τη Σιτία της ανάπτυξης? Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Ο Δήμος Σιτίας διαθέτει δύο τεράστια αναπτυξιακά έργα, τα οποία είναι το αεροδρόμιο και το λιμάνι. Είναι λοιπόν προφανές ότι θα πρέπει να καταστούμε πύλη εισόδου της Ανατολικής Κρήτης, διότι οι όμοροι δήμοι δίπλα μας δεν διαθέτουν αυτά τα έργα. Αλλά για να γίνει αυτό είναι νομίζω ξεκάθαρο και κατανοητό από τον κάθε πολίτη ότι χρειαζόμαστε οδικά δίκτυα. Ολιγορία και βραδύτητα μας οδήγησαν να μείνουμε εκτός σχεδιασμού του ΒΟΑΚ. Έτσι λοιπόν εγώ θέτω σε απόλυτη προτεραιότητα τώρα το οδικό δίκτυο Σιτία Ιεράπετρα. Είναι ένα οδικό δίκτυο το οποίο θεωρώ ότι είναι απαραίτητο για να θωρακίσουν αυτά τα δύο αναπτυξιακά έργα και να μπορέσει να περάσει σε αναπτυξιακή πορεία ο Δήμος. Διαφορετικά, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούν να ανασάνουν τα έργα αυτά. Θα οδηγηθούμε σιγά σιγά σε παρακμή. Αν δηλαδή με διαδημοτική συνεργασία και με τους υπόλοιπους Δήμους δεν βάλουμε σε απόλυτη προτεραιότητα κάθε περιοχή αυτό που θέλει, και ξαναλέω ότι σαν Δήμος Σιτίας εγώ θεωρώ, και αυτό είναι η κορυφαία μου επιλογή, το οδικό δίκτυο Σιτία Μακρύγιαλός, Μακρύγιαλός Ιεράπετρα. Αυτό θα μπορέσει να προσανατολίσει το τουριστικό τομέα και το γεωργικό τομέα των περιοχών αυτών προς το αεροδρόμιο και το λιμάνι. Διαφορετικά, αν λόγω μεγάλων συμφερόντων και αν λόγω του νέου αεροδρομίου, το οποίο ήδη ο διαχειριστής ήδη βάζει βέτο στην ανάπτυξη του αεροδρομίου Σιτίας, αν λειτουργήσει λοιπόν έτσι ένα μπλόκο το οποίο θα στρέψει και θα προσανατολίσει την Νότια Κρήτη προς το νέο αεροδρόμιο Σιτίας και προς το Ηράκλειο, καταλαβαίνετε ότι εμείς δεν θα έχουμε λόγο να διαθέτουμε αυτά τα αναπτυξιακά έργα. Και όπως σας είπα και πριν, αφού έχουμε αδυναμία, και αυτό καταγράφεται αν δείτε τα ΠΕΠ, τα περιφερειακά προγράμματα, την απορρόφηση μέσω των προσκλήσεων που έχει η περιφέρεια, που αναρτά η περιφέρεια, θα δείτε ότι ο Δήμος Σιτίας είναι ο Δήμος με τη μικρότερη απορρόφηση χρηματοδοτικών χρημάτων ευρωπαϊκών. Αυτό, επαναλαμβάνω, είναι το κλειδί. Πώς θα το λύσουμε αυτό το πράγμα? Πρέπει να σχεδιάσουμε και να δημιουργήσουμε ένα ειδικό μελετητικό γραφείο στο Δήμο Σιτίας, το οποίο να κάνει μόνο αυτή τη δουλειά. Δηλαδή να διερευνά τα χρηματοδοτικά προγράμματα και θα σας έλεγα με κατευθείαν ενημέρωση από την Ευρώπη. Πρωτογενή ενημέρωση. Έτσι ώστε να τα αξιοποιεί και να τα εκμεταλλεύεται. Αυτό το καταλογίζετε ως αδυναμία του να σχεδιαστούν σωστά τα πράγματα? Το πάτε ενδεχόμενα στην έλλειψη του εξειδικευμένου προσωπικού και την έλλειψη των εργαλείων που μέχρι σήμερα και εξαιτίας της οικονομικής κατάστασης στη χώρα δεν είχαν οι δήμοι, ή το
αποδίδεται σε σκοπιμότητα εσείς από τη δική σας την πλευρά, κύριε Καραμανολάκη? Όχι, δεν μιλάω για σκοπιμότητα. Εγώ μιλάω για κολυσιεργία, για αδυναμία και ξαναλέω, μίλησα για ανθρώπους του χτες οι οποίοι επενδύουν στην επανεκλογή τους. Αυτό δείχνει ότι εγκαταλείπουν το πόδι τους, δεν οικοκυρεύουν τις υπηρεσίες, δεν υλοποιούν το όραμά τους έτσι ώστε να υπάρχει μια μελετητική ωριμότητα, φάκελοι όριμοι, έτσι ώστε όταν σκάνε, αν μου επιτρέπετε, τα χρηματοδοτικά προγράμματα, να είμαστε εκεί και όχι να γυρνάμε τα χωριά και να καταρτίζουμε συνδυασμούς και να ψάχνουμε για ψήφους. Καταλαβαίνετε ότι ο Δήμος χρειάζεται αιρετούς οι οποίοι να είναι στο πόστο τους όλη τη θητεία, γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι μόνο μέσα στο 19 χάθηκαν εκατομμύρια. Εκατομμύρια για ένα ανοιχτό κέντρο εμπορίου, το οποίο θα αναβάθμιζε εντελώς το κέντρο της πόλης της Ιτίας, που είναι ήδη βέβαια όμορφη. Αλλά φανταστείτε να υπογειοποιούσαμε τα καλώδια της ΔΕΗ, να πεζοδρομούσαμε, να κάναμε πάρκα, να δεντροφυτεύαμε, να αλλάζαμε τις βιτρίνες των καταστημάτων. Χάσαμε χρήματα να αναπαλαιώσουμε δημοτικά κτίρια, τα οποία θα μπορούσαν να μετατραπούν σε, αν θέλετε, σε διοικητικά κτίρια, σε κέντρα πολιτισμού, σε κέντρα φιλοξενίας, να αναπαλαιώσουμε τα παλιά διατηρητέα, την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας. Αν πάτε στην περιοχή, ας πούμε, της παλιάς πόλης, που είναι ό,τι ωραιότερο υπάρχει, έτσι στην περιοχή Καζάρμας, που είναι το σπουδαιότερο μνημείο που διαθέτουμε, θα έπρεπε εκεί να επενδύσουμε. Με αυτά τα χρήματα χάθηκαν εκατομμύρια. Χάσαμε εκατομμύρια για να κάνουμε σχολικά συγκροτήματα, κοινωνικές δομές. Λέω δηλαδή ότι η νέα δημοτική αρχή πρέπει να επαγρυπνά, να είναι σε ετοιμότητα. Και αυτό δεν θα το κάνουν οι επαγγελματίες πολιτικοί που μετατρέπουν την ανασχόλησή τους με την τοπική αυτοδιοίκηση σε βιοποριστικό επάγγελμα. Γιατί τους καίει η επανεκλογή και χάνουν το δρόμο προς την πρόοδο. Με ένα κλεισθένι που θα λύσει, πιστεύετε, περισσότερο τα χέρια και της τοπικής αυτοδιοίκησης? Κοιτάξτε, η πρώτη εφαρμογή του ίσως δημιουργήσει κάποια προβλήματα, αλλά η εμπειρία δική μου, γιατί ξέρετε, προέρχομαι ήδη μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, μέλος Δημοτικών Επιτροπών, έχω την εμπειρία τώρα 5 χρόνια, σας λέω ότι στα μεγάλα έργα θα πρέπει να ζητείτε η συνένεση. Εμένα δεν με τρομάζει το ότι δεν θα υπάρχει μια δημοτική αρχή που ενδεχόμενα να μην έχει την πλειοψηφία, την απόλυτη πλειοψηφία. Διότι και αυτό δημιουργούσε επίσης προβλήματα, την απαξίωση και το χλεβασμό, αν θέλετε, των αντιπολιτευομένων. Τώρα απαιτείται η συνένεση. Βέβαια, η εμπειρία μου λέει ότι στο 99% των θεμάτων που αφορούν έργα, ανάπλες κλπ, υπήρχε η απόλυτη ομοφωνία. Αν στα μεγάλα έργα φέρει πίν εγκατάσταση ΑΠΕ στα όμορφα βουνά μας, ας πούμε, έτσι, αυτό πρέπει να απαιτεί συνένεση. Δεν μπορεί να αποφασίζει μια δημοτική αρχή επειδή έχει την πλειοψηφία. Έτσι λοιπόν εμένα ο Κλισένη, σαν νέο εκλογικό σύστημα, δεν με τρομάζει. Αντίθετα, θεωρώ ότι αποτελεί μια πρόκληση, και αν ο επόμενος δήμαρχος μπορέσει να συνεργαστεί με τα αξιολογότερα στελέχη των άλλων παρατάξεων, θα απογειωθεί η ανάπτυξη. Είσαστε και από εκείνους μέσα από το λόγο του οποίου δεν ακούσει εύκολα, και το άκουσα σήμερα από εσάς, ακόμα και για συνεργασία όχι μόνο εντός ενός δημοτικού συμβουλίου για το καλό του τόπου, το καλό των δημοτών, αλλά ακόμα και με όμορους δήμους. Δεν ξέρω γιατί μπορεί να θεωρείται αυτονόητο γιατί συμβαίνει ενδεχόμενα, ή γιατί είναι μια κουβέντα που δεν θέλουμε να κάνουμε. Δεν ξέρω τι από τα τρία μπορεί να ισχύει. Κοιτάξτε, προσπαθώ να κάνω επαφές με όμορους δήμους και διαπιστώνω με έκπληξη ότι η δημοτική αρχή, η οποία τώρα αν θέλετε εγκαταλείπει κατά την άποψή μου, απορώ γιατί δεν το έκανε. Δηλαδή είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα, θεομηνίες, δεν ζητήθηκε η βοήθεια, ας πούμε, από τους όμορους δήμους. Έχουμε προβλήματα όσον αφορά τα μεγάλα οδικά δίκτυα, όπως σας είπα και πριν, διότι ξέρετε, το νότιο οδικό δίκτυο θα εξυπηρετήσει και την Ιεράπετρα και το Μακρυγυαλό και το Κουτσουρά. Υπάρχει ένας τεράστιος τουριστικός και γεωργικός τομέας και θα ήθελε να εξυπηρετηθεί από την πύλη εισόδου που λέγεται πλέον Δήμος Ιτίας, έτσι. Αυτά μόνο με διαδημοτικές συνεργασίες μπορούν να τα επιτύχουμε.
Θέλω να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα, για τα όσα μάθαμε όλοι μας από εσάς, για τις δικές σας τις σκέψεις, τη δική σας την πολιτική, το δικό σας το πρόγραμμα, και εύχομαι έτσι να βοηθήσαμε τον κόσμο να καταλάβει περισσότερα πράγματα, εκείνους κυρίως που δεν σας ήξεραν και σήμερα σας έμαθαν μέσα από τη συχνότητα του 984. Κύριε Καραμανουλάκη, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να μιλήσουμε στους ακροατές. Καλά να είστε. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ. Και συνεχίζω με τον Δήμο Σιτίας. Να πω ότι είχαμε καλέσει στο πλαίσιο της εκπομπής επίσης τον επικεφαλής της παράταξης Σιτία Επιστροφή στο μέλλον, τον κύριο Νίκο Κουρουπάκη. Είναι αδύνατον ωστόσο να τον βρούμε στο τηλέφωνο εδώ και αρκετή ώρα, όχι με δική μας ευθύνη. Συνεχίζω και με καλωσορίζω στο πλαίσιο του Δελτίου τον Δήμαρχο και εκ νέου υποψήφιο Δήμαρχο, τον κύριο Θεόδωρο Πατεράκη. Συνδυασμός Σιτία μπροστά, καλό σας μεσημέρι από τον 984. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, καλό μεσημέρι στις κριτικές και κριτικούς που μας ακούνε, και ιδιαίτερα βέβαια στους εστιακές και στους εστιακούς που μας ακούνε, μια που αναφερόμαστε ιδιαίτερα στην περιοχή της Σιτίας, στο Δήμο Σιτίας. Τι ζητά ο Θοδωρής ο Πατεράκης από τους δημότες του αυτή την ώρα και γιατί? Αυτό που ζητάμε από τους δημότες μας είναι να μας ξαναψηφίσουν, διότι έχουμε ένα έργο το οποίο το έχουμε σχεδιάσει, το έχουμε σχεδόν υλοποιήσει και είμαστε στη φάση της ολοκλήρωσης αυτού του σχεδιασμού. Διαθέτουμε ένα ψηφοδέλτιο το οποίο παντρεύει την εμπειρία των παλαιότερων και την διάθεση προσφοράς και την όρεξη και τη ζωτικότητα των νέων υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο. Θέλουμε να μας ψηφίσουν, διότι στο νέο τοπίο της αυτοδιοίκησης, γιατί μην ξεχνάμε ότι από το Σεπτέμβρη και μετά ισχύει ένας νέος νόμος. Άρα έχουμε ένα νέο τελείως διαφορετικό τοπίο στην αυτοδιοίκηση από αυτό που ξέραμε. Mm-hmm. Άρα αυτό το τοπίο προϋποθέτει κάποια πράγματα για να μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Προϋποθέτει μια εμπειρία. Προϋποθέτει αυτοί που έχουν την ευθύνη καθοδήγηση των δομητικών υποθέσεων να έχουν τη δυνατότητα σύνθεσης απόψεων, να έχουν την δυνατότητα να μπορούν να σχεδιάζουν σωστά, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια και την οποιοδήποτε διαφοροποίηση μπορεί να υπάρξει από τους υπόλοιπους σχεδιασμούς. Θα πρέπει να έχουν δείξει αυτή τη διάθεση συνεργατικότητας μέχρι τώρα και όχι να μηδενίσουν. Διότι φανταστείτε ένα νέο τοπίο αυτοδιοίκησης να έχουμε ένα δήμαρχο και όλοι οι υπόλοιποι να είναι μηδενιστές. Και το λέω γι' αυτό γιατί. Γιατί οι συνυποψήφοι μου έχουν μια διάθεση μηδενισμού. Λένε δηλαδή απλά ότι τι έγινε στο Δήμο της Σιτίας, τα 8 χρόνια που είμαι εγώ δήμαρχος και η δημοτική μου ομάδα είχε την ευθύνη διαχείριση των υποθέσεων, δεν έγινε τίποτα. Και όταν απαντούμε, μα γίνανε πολλά, και το λένε τα νούμερα. Όταν καταφέραμε σε δύσκολες οικονομικές περιόδους, ο Δήμος μας που ήταν καταχρεωμένος, να χρησιμοποιήσω την καθομιλουμένη, με ένα τεράστιο δανεισμό, χωρίς να επιβάλλουμε φορολογία στον πολίτη, καταφέραμε και αντέξαμε. Ήμασταν εντάξει στις υποχρεώσεις μας τις δανειστικές και τώρα έχουμε μειώσει στο ελάχιστο αυτό το δανεισμό και έχουμε τη δυνατότητα από εκεί που δεν είχαμε δυνατότητα να πάρουμε δάνειο, να μπορούμε να πάρουμε μέχρι και 5 εκατομμύρια δάνειο. Όταν λοιπόν καταφέραμε και ορθοπλωρήσαμε οικονομικά το Δήμο χωρίς να επιβάλλουμε φορολογία, όταν καταφέραμε και φέραμε συγχρόνως και 38,5 περίπου εκατομμύρια διάφορες χρηματοδοτήσεις στο Δήμο μας, από τα οποία έχουμε υλοποιήσει τα 20 και είμαστε στη φάση απλά δημοπρατήσεων για τα επόμενα. Έχουμε λοιπόν να παρουσιάσουμε και ένα παρελθόν και έχουμε και ένα σχεδιασμένο μέλλον. Δεν χρησιμοποιούμε τη λέξη «θα». Δεν χρησιμοποιούμε την ελευθεριολογία που υπάρχει σε αυτές τις περιόδους, τις προεκλογικές. Θα σας κάνουμε, θα σας δείξουμε. Εμείς έχουμε ένα παρελθόν ποσοτικοποιημένο, ποιοτικά κρυμμένο και από τους συμπολίτες μας, και έχουμε και ένα σχεδιασμό ο οποίος είναι στη φάση της υλοποίησης. Mm. Γι' αυτό λοιπόν ζητούμε από το εστιακό λαό και πάλι να μας ψηφίσει.
Σε αυτό το σχεδιασμένο μέλλον, αν μπορείτε να σταματήσετε λίγο περισσότερο, κύριε Πατεράκη, για να δούμε τι είναι αυτό το οποίο από τη δική σας την πλευρά θέλετε εσείς να ολοκληρώσετε. Βεβαίως. Καταρχάς, θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι είμαστε σε μία περίοδο που θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα φιλοεπενδυτικό περιβάλλον, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις και να δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις, ούτως ώστε οι επενδύσεις στους δύο πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η οικονομία του τόπου μας και συγκεκριμένα στον πρωτογενή τομέα και στον τομέα του τουρισμού να μπορέσουν να γίνουν από αυτούς που θα αναλάβουν το ρίσκο να επενδύσουν στην περιοχή μας. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλουμε να προκαλέσουμε επενδύσεις στον τουρισμό. Για να προκαλέσουμε επενδύσεις στον τουρισμό θα πρέπει να πείσουμε τον επενδυτή ότι θα του διαχειριστούμε τα στερεά απόλυτα, ότι έχουμε δυνατότητα να του δίνουμε νερό ίδρυυσης, ότι έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τα υγρά του απόβλητα, ότι έχουμε ένα ασφαλές οδικό δίκτυο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μετακίνηση των επισκεπτών της περιοχής μας, ότι έχουμε ένα ασφαλές αεροδρόμιο, που το έχουμε αυτό το αεροδρόμιο, και να κεφαλοποιήσουμε αυτή την αξία του αεροδρομίου, δημιουργώντας εκείνες τις υποδομές οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα στο αεροδρόμιο να επικοινωνηθεί στη συνέχεια με όλες τις περιοχές του νομού μας, δημιουργώντας αυτό που είπα, τις οδικούς άξονες που θα συνδέσουν το αεροδρόμιο με τη Σιτία, με την Ιεράπετρα, με τον Άγιο Νικολό. Και επιπλέον θα πρέπει, επειδή έχουμε ένα τόπο ευλογημένο που πάρα πολλές καλλιέργειες και ιδιαίτερα η καλλιέργεια του Ελαιολάδου δίνει προϊόντα αρίστης ποιότητος, θα πρέπει να δημιουργήσουμε σε κάποιον που θέλει να επενδύσει επιστημονικά και σωστά στον πρωτογενή τομέα ότι εδώ διαθέτουμε εκείνες τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να επενδύσει. Άρα να του πούμε ότι έχουμε σχεδιάσει μικρά και μεγάλα δίχτυα στην άρδευση για να έχει την απαραίτητη ποσότητα νερού. Να του πούμε ότι έχουμε σχεδιάσει ένα δίκτυο δημοτικών και αγροτικών δρόμων που θα του δίνουν τη δυνατότητα να μεταφέρει με ασφάλεια τα προϊόντα του στις αγορές. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στο οποίο δίνουμε μεγάλη βαρύτητα, διότι η περιοχή μας έχει ανάγκη από επενδύσεις. Είναι μια περιοχή η οποία έχει έντονο το δημογραφικό πρόβλημα. Εάν λοιπόν δεν μπορέσουμε να πείσουμε να επενδύσουν, πώς θα κρατηθεί και ο κόσμος, ο νέος πληθυσμός στην περιοχή μας για να μπορεί να αναρθωθεί η οικονομία και να μπούμε στη διαδικασία της ανάπτυξης? Εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε ξεκινήσει σε όλα αυτά τα οποία σας περιέγραψα. Έχουμε διεκδικητικά βάλει... θέλετε να πείτε. Βεβαίως διεκδικητικά, και μπορώ να αναφέρω και συγκεκριμένα νούμερα. Έχουμε πέραν του αεροδρομίου, για το οποίο παλέψαμε πάρα πολύ για να δημιουργηθεί το νέο κτίριο του Δημοτικού Αερογευμένα Σιτίας. Δεν είναι λίγο το γεγονός, δεν είναι μικρό το γεγονός ότι σε περιόδους δύσκολες οικονομικά και για τη χώρα μας καταφέραμε μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το εθνικό σκέλος δηλαδή, να πάρουμε 20 εκατομμύρια για να ολοκληρωθεί αυτό το κτίριο. Επίσης, έχουμε πιέσει πάρα πολύ και έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ με την περιφέρεια για να μπορέσουμε να βάλουμε σε μια διαδικασία υλοποίησης πλέον τον οδικό άξονα από Σιτία, Μακρύ Γελό και Ιεράπετρα, όπως και για να προχωρήσουν οι μελέτες του βόρειου οδικού άξονα. Αυτά όλα μας δίνουν μια εικόνα ότι κάτι προς τον ξένο και προς τον τόπιο, ότι εδώ κάποια πράγματα έχουν αλλάξει στην περιοχή μας. Αυτές οι αλλαγές είναι πολύ σημαντικές για κάποιον ο οποίος θέλει να επενδύσει στην περιοχή μας. Και διεκδικούμε βέβαια ακόμη περισσότερα. Mm-hmm. Διεκδικούμε όλα αυτά τα οποία είναι στη φάση τώρα ορίμασης να υλοποιηθούν. Έχουμε καταφέρει και έχουμε αλλάξει τα δεδομένα όσον αφορά τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων. Έχουμε κάνει 10 καινούργιους βιολογικούς και έχουμε εξασφαλίσει και ένα ποσό 3,2 εκατομμύρια ευρώ για να αναβαθμίσουμε το βιολογικό της Σιτίας
και το νερό το οποίο χάνεται στη θάλασσα να πηγαίνει για άρδευση στη γύρω περιοχή. Όλα αυτά δίνουν μια εικόνα ότι εδώ έχουμε μια περιοχή η οποία και τις επενδύσεις θέλει, αλλά συγχρόνως προστατεύει και το περιβάλλον. Μάλιστα. Σέβεται το περιβάλλον. Καταλαβαίνουμε και όλα αυτά τα οποία σας λέω έχουν ένα βασικό στόχο, τον άνθρωπο. Mm-hmm. Το επίκεντρό μας είναι ο άνθρωπος με σεβασμό στο περιβάλλον, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτή την αναπτυξιακή προοπτική που θέλουμε στην περιοχή μας. Μάλιστα. Και ένα βασικό εργαλείο το οποίο διαθέτουμε και το οποίο είμαστε περήφανοι είναι το γεγονός ότι ο Δήμος Ιτίας έχει ενταχθεί στο Παγκόσμιο Δίκτυο των Γεωπάρκων. Ο Δήμος Ιτίας είναι ένα από τα 129 μέρη στον κόσμο που ανήκουν σε ένα δίκτυο, το Δίκτυο των Γεωπάρκων. Αυτό τι προοπτικές μας δίνει? Μας δίνει τη δυνατότητα αφενός μεν με μια εξωστρεφή προσπάθεια που εντείνομαι συνεχώς να γίνομαι ακόμη πιο γνωστή στο εξωτερικό, σε όλο τον κόσμο, και συγχρόνως μας δίνει τη δυνατότητα μέσα από αυτή τη γνωριμία και την επαφή με άλλες περιοχές να δώσουμε και να πάρουμε. Μάλιστα. Να δώσουμε στοιχεία του πολιτισμού μας, να δώσουμε στοιχεία της κουλτούρας μας, να δώσουμε στοιχεία του περιβάλλοντος μας. Mm-hmm. Και άρα, να πάρουμε λοιπόν, και εμείς καλές πρακτικές. Άρα λοιπόν λέτε, κύριε Πατεράκη, ότι αυτό που είναι στοίχημα για την επόμενη περίοδο και εφόσον για άλλη μια φορά σας επιλέξουν οι δημότες της Ιτίας, θα είναι η ανάπτυξη μέσω των νέων επενδύσεων. Εγώ ρωτώ κάτι τελευταίο πριν σας αποχαιρετήσω. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Ρωτώ λοιπόν πριν σας αποχαιρετήσω το εξής. Νέες επενδύσεις. Υπάρχει ήδη εκδήλωση ενδιαφέροντος για αυτές τις νέες επενδύσεις ή είναι κάτι που απλά εσείς στοχεύετε και θέλετε να το δείτε παρακάτω? Και αν υπάρχουν νέες επενδύσεις, σαφέστατα δεν εκδήλωση δηλαδή ενδιαφέροντος, δεν αναφέρουμε ονόματα. Ναι. Υπάρχει μετά και την κατασκευή του νέου κτηρίου στο δημοτικό αεροδρόμιο Σιτίας ένα έντονο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα από επενδυτές του εξωτερικού, αλλά και ντόπιοι επενδυτές, οι οποίοι συνεργάζονται βέβαια και με διάφορους επενδυτικούς κύκλους στο εξωτερικό. Αυτό το ενδιαφέρον εστιάζεται, όπως είπαμε, στον τουρισμό. Το πρώτο το οποίο μας ρωτάνε όταν έρχονται σε επαφή μαζί μας είναι αν υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Και απαντούμε με περηφάνεια ότι έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τα στερεά αποβλήτα. Διότι εντός ολίγου θα υλοποιηθεί μία μονάδα, ένα εργοστάσιο διαλογής στερεών απορριμμάτων με ένα προϋπολογισμό 20 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Όπου λύνει στο δυναικέ το πρόβλημα τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Και μέχρι να γίνει αυτό, έχουμε ένα ποσό το οποίο 2.700.000 ευρώ, το οποίο αναφέρεται στην κατασκευή νέου κυτάρου, χιτά, χώρο υγειονομική κυταρχή απορριμμάτων, στον εξυγχρονισμό του παλιού και στην αναβάθμισή του, που αυτό θα μας δώσει μια προοπτική διαχείριση των απορριμμάτων για την επόμενη πενταετία, ίσως και εφταετία. Αυτό θα εξαρτηθεί από τον όγκο των απορριμμάτων που θα διαθέτουμε. Άρα εμείς δίνουμε μια πληροφόρηση ότι διαθέτουμε εκείνα τα οποία θέλει ένας επενδυτής στο τουριστικό τομέα να εξασφαλίσει και από εκεί και πέρα ο επενδυτής θα πάρει ή δεν θα πάρει το ρίσκο της επένδυσης. Όμως επειδή η περιοχή μας διατηρεί ακόμη χαμηλές τιμές στην γη, θεωρώ ότι και το βλέπουμε, οι αγοραπολισίες οι οποίες γίνονται είναι συνεχώς αυξητικές και πολύ σύντομα θα έχουμε νέες τουριστικές μονάδες στην περιοχή μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτός λοιπόν είναι ο σχεδιασμός παρακάτω για τον Θεόδωρο Πατεράκη, δήμαρχος και εκ νέου υποψήφιος δήμαρχος για τον Δήμο της Ιτίας. Σας ευχαριστώ και εσάς πολύ. Να ολοκληρώσω με μία κουβέντα, μου επιτρέπετε, κυρία Δουλγεράκη. Αυτός είναι ο σχεδιασμός που έχει να κάνει με την αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου μας. Όμως έχουμε ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό για τον τουρισμό, για το περιβάλλον, για τη χωροταξία, για την πολεοδομία, για την αναβάθμιση του πολιτιστικού μας προϊόντος. Μην ξεχνάτε ότι φέτος έχουμε το έτος του Ερωτόκριτου, ένα το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να γίνουμε ακόμη πιο γνωστοί
με αυτό το θησαυρό το οποίο διαθέτουμε. Το έπος του Κορνάρου που λέγεται Ερωτόκριτος. Είναι το 2019 το έτος του Ερωτόκριτου για την περιφέρεια Κρήτης, με τη σφραγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και με τη συνεργασία των απανταχού Κρητών. Άρα αυτό σημαίνει ότι το όνομα της Ιτίας και ο πολιτισμός της και η ιστορία της θα ταξιδέψει και πάλι σε όλο τον κόσμο. Κύριε Πεντεράκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας μεσημέρι από τον 984. Καλά. 984, ο καιρός. Άστατος ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι ανέμοι πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ έως στους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 984. Στο μικρόφωνο Αγγέλα Δουλγεράκη. Στη ρύθμιση του ήχου Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό σας μεσημέρι. 984. Αληθινή ενημέρωση.